ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Έπιασες καινούριο φύλλο. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Σ' άλλον έδωσες φυλακή. Παίζει με τον ήλιο το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Παίξαμε κι εμείς με τον ήρω. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στο φύλλο. Κι όλα γίνονται. Τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί στα χλόνια. Σαν τα νιώτα, σαν τα χιόνια. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί στα δέντρα. Ήσουν της καρδιάς μου αφέντρα. Τρέχει το πουλί να το χαρώ. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Παίξαμε κι εμείς με το όνειρο. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί στα δέντρα. Γίναμε χαριά στου καιρού τη ζυγαριά. Ανθή, μητέρα. Ανοίγω. Μονίμως καθυστερημένη. Άργησα, το ξέρω. Είχε μια κίνηση. Ναι, καλά. Ήσυχα εσείς. Γεια σου, Λένη. Γεια σου, αγαπώ. Καλώς την. Δεν θα χαιρετήσετε τη θεία σας. Γεια! Γεια! Σταματήστε να τσακώνεστε. Ε, κάτσε εδώ. Φτάνει. Φτάνει. Δεν θέλω, Αρθή μου. Τι κάνω. Αφού δεν τις θέλει. Λοιπόν, σηκωθείτε από το τραπέζι. Σηκωθείτε από το τραπέζι. Γρήγορα, μέσα. Μέσα. Άμα πια. Ούτε να φάμε δεν μπορούμε με την ησυχία μας. Φταίει το αμερικάνικο σύστημα εκπαίδευσης. Αυτά είναι τα λες στο γαμπρό σου. Οι καλοί τρόποι δεν μαθαίνονται με χαστούκια. Ωραία. Κάτσε τότε εσύ 24 ώρες το 24ωρο να τους μάθεις με το δικό σου τρόπο. Ανθή. Ε, όχι και να μου τη βγαίνει. Θα έρθει στο γήπεδο. Έχεις εισιτήρια. Άκου τη ρωτάει, παίζει ΑΕΚ και δεν θα είχα.
Θα έρθεις. Είπαμε να μαζευτούμε στο Μίλτου. Και δεν θέλω να τους κρεμάσω τελευταία ώρα. Θα σκοτωθούν καμιά ώρα. Μα δεν σκοτώνονται. Πώς αντέχετε. Παιδιά είναι. Παιδιά ανήμερα. Να τα στείλετε κανένα μήνα στον παππού τους. Να μείνετε και λίγο μόνοι σας. Υποσχέθηκα μόλις κλείσουν τα σχολεία να πάω την Αθούλα ένα δεύτερο μήνα του Μέλιτος. Ναι, όλα έτσι λέμε και την τελευταία στιγμή. Φέτος θα γίνει. Εσείς. Φάγαμε. Να μαζέψω. Πάλι βιάζεσαι να φύγεις. Μια εβδομάδα έχεις να δεις τη μάνα σου. Αν δεν το πεις. Τι είπα. Τίποτα. Μίλησε κανείς για ανατροφή. Κανείς. Πρόσεξε κόσμο μου, μην τα ρίξεις. Έλα εδώ εσύ. Ένα από μένα. Γεια. Πού είναι η γεια. Απλώσεις λίγο. Δεν ξέρει να επιβάλλεται στα παιδιά της. Καθόλου δεν ξέρει. Είσαστε τόσο διαφορετικές. Εσύ στρατιωτάκια θα τα είχες. Και ο Πέτρος. Πώς πάει η δουλειά. Σκότωμα. Τώρα πηγαίνεις και τις Κυριακές. Είναι η μόνη μέρα που μπορώ να κάνω λίγη δουλειά, χωρίς να χτυπάει το τηλέφωνο. Ποσοστά σου δώσανε ή ακόμα. Αμείβομαι πολύ καλά για αυτό που κάνω. Ναθαλία, σε ξύπνησα. Ελένη Καραγιάννη. Δεν πειράζει. Έγινε κάτι. Θάλια μου, πού έχεις βάλει τα δύο τελευταία δελτία τύπου σχετικά με τη συνεργασία της εταιρείας μας με το σταθμό στη Ρουμανία. Δεν σε πειράζει να φάμε από το ίδιο πιάτο. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Με συχαίνεσαι. Πολύ. Έτσι σκέφτομαι το φάμε, χωρίς σάλτσα. Έβαλα τυράκι και λίγο βούτυρο. Α, οι άλλες με περιποιούνται περισσότερο. Α, ναι. Μη φας. Thank you.
Ο Τζόρτζεβιτς γρήγορα για τον Γιαννακόπουλο, ξανά λέει ο διαιτητής. Τη πολλάτρησε ο Τέμιν και από τη στιγμή που δεν είναι... Τεχόρτασες γκολ. Κοιτάξτε εδώ, σαν αυστηρός δάσκαλος που μαλώνει τους μαθητές. Μίλωσέ τη λίγο. Απέναντι στον Αλεξανδρή και τον Τζόρτζεβιτς. Πραγματικά θηριώδης. Δεν πήγες μαζί τους για φαγητό? Μπα. Πονάει το στομάχι μου. Εσύ έφαγες τίποτα? Πρέπει λίγο να φροντίσω τη σιλουέτα μου. Μια και όπου να είναι θα ξαναβγω στην πιάτσα. Στην πιάτσα? Στη ζωή, πώς το λένε. Γιατί ως τώρα που ήσουν. Άστο. Να σου πω. Κάτσε να πούμε δύο λόγια. Της πιάτσας? Έλα τώρα που σε πείραξε η λέξη. Εδώ... Εδώ? Τίποτα. Θα έρθεις. Σοβαρά τώρα. Πότε σκοπεύεις να μιλήσεις ως δικούς σου για να σταματήσει αυτή η καθημερινή παράσταση? Αυτό είναι δική μου υπόθεση. Και δική μου. Όταν παίρνω εντολές με σημειώματα να παρευρίσκομαι στις οικογενειακές συναισθιάσεις. Αυτό σε πείραξε? Ναι. Ωραία. Μην ξανάρθεις λοιπόν άλλο. Τι άλλο? Πες μου, τι άλλο θες? Με δουλεύεις. Τι πρόβλημα σου δημιουργώ? Δεν κάνεις τη ζωή σου? Ποια ζωή, Ελένη? Ποια ζωή? Ζωή είναι αυτή? Να είσαι εδώ και να μην είσαι? Να σε βλέπω και να μη σε έχω? Πες μου. Αν κατάλαβα καλά, εγώ είμαι αυτή που σε οθεί στην απιστία. Αυτό μου λες? Κατεβάζεις το επίπεδο της συζήτησης. Μπορεί. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Σκέτο. Θες να φύγω από το σπίτι? Θες να πάω σε ένα ξενοδοχείο που να βρω κάτι της προκοπής? Δεν μπορώ άλλο να νιώθω ανεπιθύμητος. Ό,τι κι αν κάνω σε ενοχλεί. Βγαίνω, το σχολιάζεις. Μένω μέσα, το σχολιάζεις. Τι θες επιτέλους? Δεν ξέρεις τι θέλεις, α? Μου φέρεις τα ξυριστικά σου από τον μπάνιο? Θα αφήσω γένια. Οκ. Από τι είσαι φτιαγμένη? Γιατί δεν μ' αγγίζεις πια? Γιατί δεν θέλεις να κάνεις έρωτα μαζί μου? Δεν γυρίζει πίσω. Δεν με θέλεις? Το ρολόι δεν γυρίζει πίσω. Από εγωισμό? Δεν γυρίζει, Πέτρο. Απάντησέ μου σε αυτό που σου ρωτάω. Από εγωισμό, από πείσμα, από τι? Γιατί μας θυσίασες, γιατί μας πρόδωσες? Για μια κολοκαριέρα? Η καριέρα δεν έχει ούτε κορμί, ούτε ψυχή.
Το ποιος πρόδωσε ποιον, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Βαλίτσα. Πόσα λοιπόν, ο ξεφράκου το θεμέσαι στο διάβολο. Αυτό να μου πεις. Τι βλέπεις? Αλμοδοβάρ. Να το βάλω από την αρχή. Όχι. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Αλλά γιατί είσαι? Για κλάματα. Μήπως και για ένα ουισκάκι. Α, είσαμε εκεί. Να μπορεί να διεισδύει τόσο βαθιά στη γυναικεία ψυχή. Σόπα. Γι' αυτό σου λέω, να σου βάλω μια σκηνή να δεις. Καλά, εσύ είσαι αλλούνταλού. Γιατί ρε παιδί μου, δεν θες να μορφωθείς? Όχι. Σε χώρισε η γυναίκα σου μετά από 20 χρόνια, πώς το ερμηνεύεις αυτό? Ότι με βαρέθηκε. Λάθος, αγόρι μου. Αυτό σημαίνει ότι... Δεν θέλω να μου πεις τι σημαίνει ούτε εσύ, ούτε ο Αλμοντοβάρ. To the most elegant woman. Cheers. 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 Where is your lucky husband tonight? I left him at home. Good for us.
κάνεις εδώ? Πίνω το ουισκάκι μου. Τι εννοείς πίνω το ουισκάκι μου? Εννοώ πως το ξανασκέφτηκα και αποφάσισα πως δεν θέλω να φύγω. Γύρισα λοιπόν πίσω και έβαλα πιο ένα ουισκάκι. Τι με κοιτάς? Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ξεσπιτωθώ. Αν δεν θες να ζήσεις μαζί μου, φύγε. Φύγε εσύ. Πέτρο. Έχω ανοιχτεί πάρα πολλά. Εγώ να δεις. Σε παρακαλώ. Μην εξωθείς τα πράγματα στα άκρα. Καταλήξαμε κάπου. Κατέληξες. Καταλήξαμε. Είπες θα πας προσωρινά σε ένα ξενοδοχείο, ώσπου να... Αυτό είναι το σπίτι μου. Τα ντουβάρια. Ό,τι υπάρχει εδώ μέσα μου ανήκει. Τα έχω διαλέξει ένα προς ένα. Έχω βάλει την ψυχή μου για να το φτιάξω. Στα ψυχα ξέρεις να τη βάζεις. Εκεί που δεν πονάει. Έτσι λες. Δεν το λέω απλώς. Το βιώνω. Άσε με. Άφησε με. Θα φωνάξω. Φώναξε. Φώναξε να δούμε τι θα πεις. Ότι με βιάζει ο άντρας μου, ε. Ότι βαρέθηκε να στιανεύει αγκαλιές και φιλιά και με βιάζει. Φώναξε. Άσε με, σου είπα. Φώναξε, γιατί... Φύγε από πάνω. Σε συχαίνομαι. Θέλω γαμότο μου. Δεν σου κάτσε καμιά σήμερα. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Γιατί με ταπεινώνεις έτσι? Αφήσε μου το χέρι. Κάθεσε κάτω. Δεν θα σε πειράξω, θέλω να μιλήσουμε. Τα έχουμε εξαντλήσει όλα. Πάλι. Έχεις πει. Μακάρι να έπαινες κι εσύ, πας και συναντιόμασταν. Αφήσε μου το χέρι. Έχω να σου κάνω μια πρόταση. Να μου λείπουν οι προτάσεις. Να φύγουμε. Ένα ταξίδι, δυο μας. Πότε θα πάψεις να ονειρεύεσαι? Ποτέ δεν θα πάψω. Είσαι μονίμως εκτός πραγματικότητας. Πιάσεις δικιά σου. Να είμαι και εύχομαι να μείνω πάντα εκτός για την αισθήρα. Με παρεξήγησες. Ελένη! Ελένη! Στον ύπνο σας μας βλέπετε, κυρία Καραγιάννη. Όπως το λες, Παναγιώτη μου. Ωχ, συγγνώμη, κυρία Καραγιάννη. Θα περάσουμε λίγο αργότερα. Όχι, όχι. Κάντε τη δουλειά σας.
έγινε, με κόψε γόλια σου πρωί. Θα πιεις καφέ? Να πιω, ένα γαλλικό. Ένα γαλλικό, παρακαλώ. Αμέσως. Γιατί εδώ? Δεν σ' αρέσει? Μια χαρά είναι. Τι έγινε? Θα σου πω, αλλά θέλω ότι πούμε να μείνει μεταξύ μας. Εννοείται. Τσακωθήκατε? Να τα ακούσω κι αυτό. Πολύ? Πότε, χθες βράδυ? Το οριστικό. Ποιο οριστικό, με τρελαίνεις. Προχθές το μεσημέρι ήταν σπίτι μου. Και τι σου είπε? Τίποτα, απολύτως. Ευχαριστώ. Γεια. Για λέγε. Τι να σου πω, σου είπα, τελειώσαμε. Τελειώσατε? Χωρίσαμε. Τι έκανε, λέει? Πώς έτσι τα καλά καθούμενα? Όχι ακριβώς. Το τελευταίο καιρό είμαστε πιο πολύ συγκάτοικοι παρά σύζυγοι. Και όπως καταλαβαίνεις, άρχισα κι εγώ να ψάχνουμε. Κατάλαβα. Δηλαδή υπάρχει άλλη στη μέση. Σιγά, σαχλαμάρες. Δεν μπορεί. Δεν χωρίζουν μετά από 20 χρόνια για σαχλαμάρες. Πέστε το. Εγώ? Εσείς δεν τα έχετε κουβεντιάσει. Πότε? Τι πότε, ρε Σιπέτρο? Από πότε έχει ξεκινήσει όλο αυτό? Προχθές κάναμε μια κουβέντα και αποφασίσαμε να φύγω από το σπίτι. Και είπα να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια και ξαναγύρισα. Και? Ξανακαυγαδίσαμε και έφυγε εκείνη. Και πού πήγε? Μάλιστα. Η κυρία Καραγιάννη δεν είναι εδώ. Ποιος τη ζητεί? Ανθούλα, θες να μ' ακούσεις? Μην ασχοληθείς άλλο. Για να μην βγαίνει στο τηλέφωνο θα πει πως δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν. Ούτε σε σένα. Αφού την ξέρεις. Μην με κάνεις να μετανιώσω που σου μίλησα. Ναι, σε παρακαλώ. Μα τώρα είναι σοβαρά αυτά που λες. Και βέβαια θα έρθω. Όποτε θες τηλεφώνησέ μου. Εντάξει. Φίλησέ μου τα παιδιά και το Σπύρο. Yeah. Κάθε τόσο την παίρνουν κανένα τηλέφωνο για να μην λέει. Κυρά Αριστεά, για πότε το βλέπεις να άρχεσαι? Κλασική ερώτηση. Να με κάνεις τι? Κλασική απάντηση. Μωρέλαση. Και ξέρω εγώ τι θα σε κάνω. Το πάω εκεί, κατάλαβες? Και γίνεται η μάνα σου Τούρκα. Και να έχει σκοπό να έρθει, που δεν το έχει, με το που μ' ακούει να της λέω τέτοια, της φεύγει παραμικρή επιθυμία. Μια ζωή θυμάμαι να την κυνηγάω για να μου κάτσει. Σοβαρά? Άλλο πράγμα σου λέω. Βασιλικά μέσα ήθελα για να την καταφέρω. Και ζήλευε και από πάνω. Έτοιμα. Πάμε. Μια φορά θυμάμαι, είχα πιάσει φιλενάδα μια κουτσή. Εντελώς κουτσή λέμε, αλλά πω. Φωτιά. Κολπατζού που λένε. Μωρέ, τι να σου λέω τώρα, αχαλήνωτη. Έχει έρθει που λες μια μέρα στο μαγαζί. Για χαλήνωτη. Αυτή. Πάνω που σχόλαγε το προσωπικό. Κλείνω την πόρτα
και κατεβαίνουμε στο υπόγειο. Πάνω στην αναμπουμπούλα δεν σκέφτηκα την κάμερα που είχαμε βάλει για να βλέπουμε τι γίνεται στο υπόγειο. Τη θυμάσαι την κάμερα? Πώς τη θυμάμαι? Μπαίνει που λες η κυρία Αριστεία και βλέπει στην οθόνη που είχαμε δίπλα στο ταμείο όλη την ταινία. Αμά! Δεν σου λέω τι έγινε. Ζωντανό θρίλερ. Με το δίκιο τη σκεφτεί. Δεν λέω. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σε χώρισε. Το καλύτερο παλικάρι να χωρίσει. Έχει μυαλό η Αριστεία. Θα κεράσεις την κουρούλα σου λίγο κρασάκι ακόμα. Πρώτα να φύγω. Σ' αγαπώ. Καλά ρε Λία, θα κοιτάξω. Για να δω. Βαγγέλη, δεν είναι εδώ ο Κυρλάμπρος? Όχι, έχει πάει εδώ δίπλα, θα γυρίσει. Θα αργήσει δηλαδή? Όχι, όπου να δεν θα έρθει. Θα τον περιμένω. 40 μοίρες δεξιά. Να το Πικάσο. Ανάποδο τιμόνι. Περνάμε το ξανά. Δεν μου λες κάτι? Εσύ με το ανδρικό σου ένστικτο, αισθάνθηκες να συμβαίνει κάτι μεταξύ Ελένης και Πέτρου? Πότε? Την Κυριακή που ήταν εδώ. Όχι, γιατί? Σίγουρα. Ξέρω, δεν με απασχόλησε. Σου είπε τίποτε Ελένη? Όχι, έτσι ρωτάω. Κατάλαβες κάτι εσύ? Κάπως ήτανε. Πώς? Σαν απόμακρη, σαν... Μπα, έτσι είναι αυτή πάντα. Σαν τη μάνα σου με τον Κοσμά. Τα άλλε κουάλε. Μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν. Η μαμά και ο μπαμπάς μια χαρά μπορούν και χώρια. Ναι, γιατί αν ήταν συνέχεια μαζί θα χωρίζανε. Γιατί εμείς που είμαστε συνέχεια μαζί... Δεν τρογόμαστε. Μ' αρέσει που τρογόμαστε γιατί μετά μας πετυχαίνει το σεξ. Έχεις καμιά φανέλα για τον ύπνο? Πάρε ό,τι θες. Χωρίσατε? Ναι. Μάλλον. Μη στενοχωριέσαι. Θα βρεθεί λύση. Οι λύσεις βρίσκονται πριν, όχι μετά. Το ξέρω. Θέλω να πω... υπάρχει πάντα και το αύριο. Κανείς δεν ξέρει, έτσι δεν είναι? Το μάθε κανείς? Μόνο ένας και μοναδικός που ξέρει να με διαβάζει. Καληνύχτα. Θες να σου κλείσω την πόρτα? Όχι. Θέλω να σε ακούω. Δεν παραμιλάω στον ύπνο μου. Ούτε στο ξύπνιο σου. Ούτε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Υπάρχει κανένα κόλπο για να τα κάνεις να τσιμπήσουν? Αυτά τσιμπάνε. Εσύ δεν τα νιώθεις?
Για τράβα μήπως έπιασε κανένα κορόιδο. Σου φάγανε το δόλωμα. Για δεν ρίχναμε δίχτυα. Με τον ήλιο καπάκι. Δεν το πιστεύω. Κάτι κάνεις, δεν μπορεί. Αφού γκράζομαι, νιώθω. Έχω υπομονή. Ξέρω που το πας εσύ τώρα. Πού το πάω. Καλά. Περνάς ωραία, ε. Αυτό έχει σημασία. Γιατί δεν πάτε να διαβάσετε στο δωμάτιό σας. Κάνουμε παρέα στον μπαμπά που τρώει. Θα του κάνω εγώ παρέα. Πηγαίνετε. Εγώ θέλω να κάτσω εδώ. Δεν θα το ξαναπώ. Άστα, δεν ενοχλούν. Σπυρό, δεν μ' αρέσει όταν εγώ λέω κάτι, εσύ να λες το αντίθετο. Ωραία. Δευτέρη. Τώρα. Έλα, αγαπή μου. Έλα. Κοσμά. Να τελειώσω την πρόταση. Έλα, Μαρίνα μου, έλα. Εσύ δεν φας. Πήρες 100 γραμμαρία. Τελειώνει και το κρασί. Πρέπει να πω στον μπαμπά να στείλει. Ψάχνω την Ελένη από χθες και δεν μπορώ να τη βρω. Ούτε στο γραφείο, ούτε στο σπίτι. Μπορεί να πει με κανένα κλιμάκιο σε τίποτα αδελφούς. Γιατί δεν ρωτάς τον Πέτρο. Ναι. Α, τι είναι, ο Πέτρος θα ξέρει. Είναι ήλιο, θα τον ρωτήσω. Είναι που μου σφηνώθηκε πως κάτι τρέχει μεταξύ τους. Και γι' αυτό ο Πέτρος είναι ο πλέον αρμόδιος να σου απαντήσει. Ξέρεις τώρα. Όχι, δεν ξέρω. Μονίμως κάνεις τα εύκολα δύσκολα. Θες να πάρω εγώ. Όχι. Γεια σου, Μαρία. Γεια σας, γεια σας. Καλώς την Ελένη μου. Καλώς σε βρήκα, καμαράκι μου. Μας έπιασε βροχή. Μπουρίνι, είναι, θα περάσει. Το τάβλι είναι πάνω. Πάνω, σας περιμένει. Ωραία. Θα μας φτιάξει ένα κρασάκι. Ένα κρασάκι μόνο. Και σκάμπι για την Ελένη μου. Ευχαριστούμε. Ενάς καλά. Άσος και δύο μας κάνουν τρία. Έλα! Βάλε σωστά το πουλί. Αν είναι με κλέβεις, πες μου πόσο πάει η παρτίδα να στα δώσω να τελειώνουμε. Κοίτα που μου βγάζει και γλώσσα. Ορίστε. Εδώ είναι το τρία. Εξάρες. Τώρα θα σε κανονίσω εγώ. Αν δεν σου πάρω το παιχνίδι, δεν φεύγω. Θα φύγεις σήμερα. Δεν θέλω να ταξιδεύεις νύχτα και αύριο μέρα είναι. Θες να μείνω και χωρίς δουλειά. Α, θέλω, λέει. Δεν έχεις καταλάβει. Αφού δεν νιώθω και δεν αφουγκράζομαι, πώς να καταλάβω. Μου το κρατάς μανιάτικο, ε. Έτσι είμαι εγώ. Είχα δίκιο για τη βόλτα. Αν είχες, λέει. Ξέχνιασε λίγο. Είναι τόσο όμορφα. Αν μπορούσες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου, λίγες μέρες εδώ θα άλλαζες φιλοσοφία. Από έτσι, έτσι. Τούμπα όλα. Κι άλλη τούμπα. Δεν φτάνει αυτή που έχω πάρει. Κοίταξε με.
Εδώ. Σε κοιτάζω. Έτσι, μπράβο. Χαμογέλα. Να προσέξεις το δρόμο, ε. Οδήγα αργά. Εντάξει. Και όταν φτάσεις, κάνε μου ένα τηλεφώνημα. Αυτά που να τα βάλω. Α, βάλ' τα εδώ. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Κι ας με κλέβεις το τάβλι. Οι αμαρτίες έχουν τη γλύκα τους. Εδώ σας παρακαλώ. Κεδάκι. Κύριε μου, παρακαλώ, πείτε στο μέσα. Έχει νεκρούς.
Αλή. Είπα, μήπως γύρισε. Ρε εσύ, Ανθή, ας τους ήσυχους ανθρώπους. Μεγάλα παιδιά είναι. Σπύρο, μη μιλάς, εντάξει. Εσύ δεν ξέρεις. Και αν θες να μάθεις, χωρίσανε. Ποιοι? Τι ποιοι? Σιγά μη χωρίσανε. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Δεν μου ήρθε. Μου το είπε ο... Ορκίσου πως δεν θα πεις τίποτα. Ορκίζομαι. Μου το είπε ο Πέτρος. Κατάλαβες γιατί ανησυχώ? Πότε γίνανε αυτά? Προχθές. Δηλαδή εδώ και καιρό. Αλλά το τελικό μπραφ έγινε πριν 2-3 μέρες. Τι μπραφ? Έφυγε, λένε, από το σπίτι. Και πού πήγε? Α, ορκίστηκες. Τελικά πολύ καλή ιδέα το κινέζικο, ε. Θα φας άλλο? Άστα. Όχι, δεν τα αφήνω, μαζεύω τη μυρμήγκια. Γεροντοκόρος, το ξέρεις. Καλύτερα γεροντοπαλίκαρο παρά ζωντοχείρος. Έλα, Ανθή. Στο Μίλτο. Τίποτα. Γιατί να ανησυχώ? Τι να πάθει? Δεν παθαίνει τίποτα. Οκ. Καληνύχτα. Δεν μου φτάνουν τα δικά μου, έχω και τις αγωνίες των άλλων. Τέλος πάντων. Πάω για ύπνο. Μη με κοιτάς, Μέικτο. Θα στρώσω που θα πάει. Είσαι εσύ εδώ? Πώς μπήκες εδώ μέσα? Βγες έξω γρήγορα. Ακούς που σου λένε? Από πού είσαι εσύ? Πότε μπήκες στο αυτοκίνητό μου?
σε ρωτάω. Κάνε πιο εκεί. Κάνε πιο εκεί. Θα μου πεις από πού ξεφύτρωσες, ε? Δεν μιλάς ελληνικά. Η μαμά σου. Πού είναι η μαμά σου? Μαμή. Your mama. Father, daddy. Ήθελα να ξέρω ποιος με καταράστηκε. Λοιπόν, τελευταία φορά σε ρωτάω. Πού μένεις? Πού είναι το σπίτι σου? Δεν μιλάς, ε. Δεν ακούς. Κοφάλαλο είσαι. Λοιπόν, αν δεν μιλήσεις, θα σ' αφήσω εδώ και θα έρθει ο κακός ο λύκος. Αυτό το κατάλαβες, ε. Περιμένω. Ωραία. Αφού δεν θες να μιλήσεις, εγώ φεύγω.
πιάσες καινούριο φίλο. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Σ' άλλον έδωσες φυλακή. Παίζει με τον ήλιο το νερό. Του καιρού τη ζυγαριά.